a lot of soul. Η πεζοδρόμηση η οποία έχει γίνει από τις 23 Ιουλίου εδώ στο Γήθιο, στην οδό Τζανί Τζανετάκη και εφαρμόζεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα έως τις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Κύριε Μιχαλολιάκο, αυτή η απόφαση είναι σωστή για το Γήθιο? Η απόφαση αυτή, κατά την άποψή μου, είναι μια παράνομη απόφαση της ποιότητας ζωής που στηρίζεται σε μια παράνομη γνωμάτευση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, όπου η γνωμάτευση αυτή κακώς χαρακτηρίζει έναν πρωτεύοντα επαρχιακό δρόμο, το χαρακτηρίζει δημοτικό. Και επιτρέψτε μου να πω, έχω στοιχεία και δείγματα ότι αυτή η απόφαση είναι κατευθυνόμενη. 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 Δηλαδή. Διότι τίθεται από τη διοίκηση του Δήμου ερώτημα, στηριζόμενο σε μια ασάφεια μιας παλιάς γνωμάτευσης της τεχνικής διεύθυνσης της περιφέρειας. Όταν χρειαστεί θα σας δείξω και τις λεπτομέρειες. Το Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αντίθετη με την πεζοδρόμηση αυτή, η οποία μόνο δεινά και προβλήματα παίρνει στο Γήθιο. Μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι έφτασε κάποια στιγμή και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η πεζοδρόμηση και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να μην γίνει. Και πώς έγινε? Το Δημοτικό Συμβούλιο, καταρχάς οι πεζοδρομήσεις και οι παρεμβάσεις στην κυκλοφορία μιας πόλης είναι θέμα με τον βάση του κώδικα του καινούργου Δήμων και Κοινοτήτων, είναι θέμα της ποιότητας ζωής. Μάλιστα. Βεβαίως, στα μείζωνα ζητήματα που αφορούν ένα τόπο, τον πρώτο λόγο κατά τη γνώμη μου και κατά την πεποίθησή μου, τον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο το είπε οποίο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφράσει την πλειοψηφία την αντίθεσή του. Δεν έχει γίνει ακόμη συμβούλιο με αυτό το θέμα. Προχτές πήραμε την πρωτοβουλία, μαζέψαμε υπογραφές, καταθέσαμε αίτημα και θα γίνει συμβούλιο τόσο 2 ημερών από σήμερα, όπου σαφέστατα θα εκφράζει, από ό,τι φαίνεται, η δεδηλωμένη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου την αντίθεσή της στην πεζοδρόμηση. Μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Έχει γίνει Δημοτικό Συμβούλιο ή όχι με ζήτημα την πεζοδρόμηση ή όχι της Τζανετάκη? Έχει γίνει Δημοτικό Συμβούλιο που η πλειοψηφία ζητάει η χερσαία ζώνη, ένα πεζοδρόμιο που υπάρχει, ο δρόμος να λειτουργεί ως έχει και στη χερσαία ζώνη να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάτι που δεν έγινε δεκτό από την Δημοτική Αρχή. Προφανώς το αίτημα αυτό έχει γίνει ή έγινε, το αίτημα αυτό έχει γίνει ως απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Της πλειοψηφίας. Της πλειοψηφίας. Μάλιστα. Έγινε η πεζοδρόμηση εντωμεταξύ και στα χέρια μας έφτασε ένα χαρτί, ένα έγγραφο όπου οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου και βασικά της αντιπεριφέρειας Λακωνίας λένε ότι αυτή η οδός είναι επαρχιακή τελικά και εφόσον είναι επαρχιακή ανήκει στη δικαιοδοσία της περιφέρειας να αποφασίσει αν θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή όχι. Είσαστε γνώστης αυτό το εγγράφο, το δημοσιεύσαμε κιόλας πριν από 2 μέρες. Ασφαλώς είμαι γνώστης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό το κομμάτι του δρόμου είναι πρωτεύων επαρχιακό, ο δρόμος αυτός είναι πρωτεύων επαρχιακός και δεν έχει καμία αρμοδιότητα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρμοδιότητες έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου για να προβεί σε ρυθμίσεις κυκλοφοριακές πρέπει να χρησιμοποιήσει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η απόφαση της τεχνικής διεύθυνσης περιφέρειας σαφέστατα ακυρώνει αυτή την απόφαση, η οποία είναι προϊόν της απόφασης της ποιότητας ζωής σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ζητάει λοιπόν ευθέως έγγραφό της η Περιφέρεια και με εντολή του Περιφερειάρχη να ακυρωθεί αυτή η άνομη απόφαση. Να ακυρωθεί μεν όποια απόφαση πάρθηκε από το Δήμο ή από την Επιτροπή αυτή, αλλά να γίνει ίσως αργότερα με απόφαση της περιφέρειας, αφού λάβει υπόψη της όμως η περιφέρεια και οι υπηρεσίες της
τις εναλλακτικές ντύσεις που προτείνονται, διότι κατά τη γνώμη τη δική μου, ναι, οι εναλλακτικές ντύσεις που προτείνει ο Δήμος είναι πέρα για πέρα ανεδαφικές. Παραδείγματος χάρη, οι δρόμοι που δείχνει, το μεν ακούμαρο, έναν... Σε αυτό το σημείο να σας διακόψω να σας πω, ναι, ότι θα παίξουμε πλάνα αυτή τη στιγμή την ώρα που μιλάμε γι' αυτό, ναι, γιατί πήγαμε από αυτόν τον δρόμο, ενώ μας είπαν οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με την πεζοδρόμηση που πρέπει να πάμε, ναι, για να παρακάμψουμε το δρόμο της οδού Τζανή Τζανετάκη, όπου είναι ένας δρόμος που ξεκινά από την πλατεία του Γηθίου, ο κυκλικός κόμβος. Μας είπαν ότι είναι μονόδρομος ως ένα σημείο, όπου φτάνουμε μέχρι περίπου την οδό που πηγαίνει για τον Ακούμαρο, και μετά για να γυρίσουμε πίσω δεν γυρνάμε από την ίδια οδό. Μας είπαν οι εργαζόμενοι ότι πρέπει να πάμε γύρω-γύρω-γύρω από ένα βουνό και βγαίνουμε κοντά στο νεκροταφείο. Κάναμε αυτή τη διαδρομή, ενώ μιλάμε, τη βλέπουμε αυτή τη διαδρομή. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Είσαστε εδώ του Δήμου? Ναι, αλλά καμία δήλωση. Ναι, θα ήθελα να μου πείτε πού πρέπει να πάω για να παρακάμψω την... Θα πάτε αριστερά στο λιμάνι. Να παρακάμψω, να βγω στον Ακούμαρο. Να βγείτε στον Ακούμαρο, εδώ στο στενό δεξιά. Μετά θα μπορώ να ξαναγυρίσω από αυτόν τον δρόμο? Από τον περιφερειακό. Α, δεν μπορώ από εδώ. Όχι, όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, στρίβουμε δεξιά. Επιτρέψτε να σας πω ότι αυτός ο δρόμος που θα διανύσουμε και που, ναι, έχετε την καλοσύνη να δείξετε στους τηλεθεατές σας, θεωρείται πλέον ως πρωτεύων επαρχιακός δρόμος, αφού αντικαθιστά... Ο από κάτω λέτε? Όχι, ο συγκεκριμένος αυτός που διανύουμε τώρα... Α, πρωτεύων γιατί αντικαθιστά τον από κάτω δρόμο, ναι. Από κάτω δρόμο. Λοιπόν, όπως μας είπε και οι εργαζόμενοι στο Δήμο, αν κατάλαβα καλά, αυτός ο δρόμος δεν έχει επιστροφή, μόνο πάνω πάει. Ναι, είναι μιας κατεύθυνσης. Υπάρχει άλλος δρόμος δηλαδή όμως εδώ πέρα που κατεβαίνεις πιο δίπλα, πιο αριστερά, είναι πιο δεξιά? Είναι ένας περιφερειακός, τον οποίο θα διανύσουμε τώρα για να δείτε και πόσο, κατά πόσο μπορεί να είναι δρόμος αυτός, περιφερειακός, μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες. Μάλιστα. Μια και επικαλείστε την υπόδειξη του εργαζόμενου, της εργαζομένης του Δήμου, να σας πω ότι όλο το προσωπικό του Δήμου, ναι, έχει μετατραπεί σε τροχαία αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Και ένα φαινόμενο που εμένα προσωπικά πολύ με πλήττει, με στεναχωρεί. Αυτός είναι ο δρόμος που βλέπετε. Είναι πολύ μικρός από ό,τι βλέπω και... Εδώ είναι χάος, είναι γκρεμός από κάτω. Μάλιστα. Παιδιά κυκλοφορούν και τα λοιπά. Λογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας ισοδύναμος δρόμος που να παρακάμπτει για να έχουμε αυτή την πεζοδρόμηση από κάτω? Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει. Αυτός θεωρείται ισοδύναμος? Δεν θεωρείται, που δεν είναι ισοδύναμος βάσει της λογικής. Mm-hmm. Είναι όμως μια εκτίμηση, δυστυχώς, και με τη σύμφωνη γνώμη, παραλίγο. Ορίστε, παραλίγο να έχουμε και ατύχημα, mm-hmm, γιατί ο κύριος δεν κοίταξε. Λέω, δυστυχώς και με τη σύμφωνη γνώμη, αυθαίρετη, αυθόρμητη, βάζω εισαγωγικά, της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Μάλιστα. Που χαρακτηρίζει αυτό το δρόμο, ότι δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του τόπου σε αυτή την περίοδο που είναι αυξημένη η κίνηση. Γεια σας. Να σας ρωτήσω, για να γυρίσω πίσω μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ίδιο δρόμο? Για πού θέλετε να πάτε? Να πάω πίσω στο κέντρο του Γηθίου. Στο κέντρο του Γηθίου θα αφήσετε το φυτό στο νησάκι, ναι, και μετά περπατώ. Αλλιώς θα πάτε από τα κτηράκια. Από είναι τα κτηράκια. Ο δρόμος μετά την πυροσβεστική. Υπάρχει άλλος εργαζόμενος του Δήμου που θα, ναι, μας δείξει? Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε έξω από την Κρανάη, είμαστε από την άλλη πλευρά του Γηθίου, όπου τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω στο Γήθιο. Κάποιος δηλαδή, οι εργαζόμενοι, βλέπω εδώ οι εργαζόμενοι ενημερώνουν τον κόσμο. Ναι, ναι. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Εμείς τώρα θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που... Επάνω πρέπει να στρίψω? Όχι. Όχι. Και πάμε. Πάνω είναι ένας αγροτικός δρόμος. Ναι. Δρόμος του Κουμάρου που λέμε. Το Ακούμαρο, ναι. Ο οποίος είναι δασικός και η δασική υπηρεσία του έχει κλείσει. Α, τον έχει κλείσει. Ναι, ναι. Οπότε εγώ τώρα για να επιστρέψω στο Γήθιο θα πρέπει να βρω, ναι, αυτόν τον εργαζόμενο εκεί, ναι, ναι, ο οποίος, ναι, θα μου υποδείξει για να δούμε, ναι, τι θα μας πει. Και θέλω να σας παρακαλέσω πολύ, ναι, προκειμένου να ενημερωθεί σωστά η κοινή γνώμη, να αναδείξετε εάν ο δρόμος αυτός στοιχειοδός μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος για... Θα το δούμε αυτό σε... Γεια, γεια σας. Του Δήμου εργαζόμενος είσαστε? Ναι, ναι. Θέλω να επιστρέψω στο Γήθιο με το αυτοκίνητό μου. Ναι, θα πάτε εδώ δεξιά. Μάλιστα. Ολευθεία και, ναι, καμπελίτσι για... και θα βγείτε στην ανάληψη.
Έχει ταμπελίτσι, γύρω. Στην ανάληψη λέτε. Ναι, θα βγείτε στην ανάληψη. Πόσα χιλιόμετρα είναι μέχρι να ξαναγυρίσω? 5 λεπτάκια είναι, το χρονομετρήσω εγώ. 5 λεπτά, 5 λεπτάκια είναι, δεν είναι μακριά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ακολουθήσουμε λοιπόν τις υποδείξεις του. Ναι. Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω να τα λέει όλα η εικόνα. Μάλιστα. Να τα λέει όλα η εικόνα. Εμείς γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πινακίδες που λέει προς γήθιο. Αν και το γήθιό μας είναι πίσω, έτσι. Είναι λίγο ξύμωρο αυτό. Περιφερειακό δρόμος. Ξεχάσαμε να βάλουμε και το GPS τώρα να δούμε, θα μας πήγαινε από εδώ. Ο δρόμος αυτό είναι διπλός αυτός, έτσι. Αυτός είναι διπλός δρόμος. Δεν υπάρχει διαγράμμιση πουθενά, όπως βλέπετε. Ναι. Είναι πρόχειρος, να το χαρακτηρίσω με δική μου ορολογία, ναι. Είναι πρόχειρος αγροτικός δρόμος. Μάλιστα. Ναι. Αυτός ο δρόμος όμως θα μας οδηγήσει πίσω στο γήθιο. Θα μας οδηγήσει στην έξοδο του γήθιου, ναι. Το νεκροταφείο του γήθιου. Α, τόσο έξω δηλαδή. Ναι, δεν είναι πολύ έξω. Mm-hmm. Το ζήτημα δεν είναι τόσο η απόσταση, που είναι και αυτό ζήτημα. 8:30 είναι 8:31 τώρα, είμαστε ήδη ένα λεπτό στο δρόμο για να δούμε πόσα λεπτά θα κάνουμε. Κάνουμε 5 λεπτά που λέει ο κύριος. Τόσο μπορεί να κάνω, 5-6 λεπτά. Αν δεν έχει αυτοκίνητα. Αν έχει. Αν δεν συναντήσει, μάλιστα. Μπορεί να κάνουμε και μία ώρα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι όντως υπάρχει και άλλη πινακίδα εκεί. Θέλω να φαίνεται και να σας παρακαλέσω. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Υπάρχει διασταύρωση. Ο δρόμος. Πόσο επισκέπτης του Λυθίου που έρχεται από τη Μάνη να φτάσει στο Λυθίου. Δείτε εδώ. Εδώ εντάξει, δεν περνάει δεύτερο αυτοκίνητο. Βέβαια έχει απλώματα πιο μετά να μπορούν, αλλά εντάξει, δημιουργεί φόβο. Δεν πάει. Λοιπόν, ναι, είναι λίγο επικίνδυνος ο δρόμος. Όσο αρκετά επικίνδυνος, εδώ τώρα αν έρθει δεύτερο αυτοκίνητο δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Θεωρείτε ότι αυτός ο δρόμος είναι ισοδύναμος του δρόμου που έχει κλείσει? Ναι, γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω πια τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, αφού αυτός τώρα χαρακτηρίζεται, εντός εισαγωγικών χαρακτηρίζεται περιφερειακός δρόμος, να αποφανθούν εάν αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι κατάλληλος για την κυκλοφορία. Γιατί είναι στην ευθύνη τους πια τώρα. Θα μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος ώστε να γίνει η πεζοδρόμηση, αλλά να εξυπηρετείται και ο κόσμος? Υπήρχε άλλος τρόπος ίσως? Θεωρείτε? Θεωρώ ότι με το υπάρχον οδικό δίκτυο, ναι. Δεν είναι εφικτή η πεζοδρόμηση στο σημείο, το συγκεκριμένο, στο κομμάτι του δρόμου που έγινε. Έχουμε κάνει ήδη 4 λεπτά και βρισκόμαστε ακόμα στο δρόμο εδώ. Όπως βλέπετε δεν μπορώ να τρέξω παραπάνω, δεν με αφήνει ο δρόμος να κάνω αυτό το πράγμα, οπότε πρέπει να πηγαίνω προσεκτικά. Γι' αυτό που μπορώ να σημειώσω κατηγορηματικά είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει επιχειρήσει ο Δήμαρχος να πεζοδρομήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα. Έχει εμποδιστεί από την νομιμότητα, δηλαδή από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, και φέτος εκμεταλλευόμενος τον COVID-19 παράνομα πάλι, βρήκε ένα παράθυρο, παράνομο παράθυρο, θα σου λέω πλήρη επίγνωση του Σαντέο, γιατί χαρακτήρισε το κομμάτι αυτού του δρόμου δημοτικό, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ενώ είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, καραμπινάτα περιφερειακό, πρωτεύων περιφερειακός δρόμος, το χαρακτήρισε δημοτικό και πεζοδρόμησε το κομμάτι αυτό. Και όχι μόνο πεζοδρόμησε, αλλά σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τις ώρες που είναι κλειστός ο δρόμος, έδωσε άδεια να κατεβάσουν τραπεζοκαθίσματα στον δρόμο. Στο δρόμο. Κάτι που η νομοθεσία ρητά. Ρητά. Εδώ βγαίνουμε στο σημείο που είμαστε έξω. Ναι, ναι, ναι. Να το ολοκληρώσω. Ναι. Ρητά επιβάλλει τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, την οποία δεν έχει ο Δήμος. Δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας. Η αστυνομία δεν την έχει. Και πώς γίνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς την αστυνομία? Από ό,τι βλέπετε, δεν βλέπετε ότι πουθενά κανένα αστυνομικό. Εδώ έχουν όλοι. Αυτή
αυτή το δασαρχείο που έχει κλείσει το δρόμο του Ακούμαρου. Α, το δασαρχείο έχει κλείσει τον δρόμο του Ακούμαρου. Βέβαια, είδαμε τώρα το αυτοκίνητο του δασαρχείου με τον υπάλληλο εκεί, όπου έχει κλείσει το δρόμο και δεν αφήνει, φαντάζομαι, να πάει στον Ακούμαρο. Γιατί όμως γίνεται αυτό, άλλο καιρό, γιατί το αφήνει δηλαδή την υπόλοιπη μέρα. Διότι τώρα αυτός ο δρόμος είναι δασικός, εκτιμώ, δασικός. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, θερμοκρασίες μεγάλες και ο δρόμος δεν είναι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο υπάρχει άκου δίχτυα. Εμείς τώρα για να βγούμε εδώ κάναμε 7 λεπτά, για να μπούμε στο γήθιο ακόμα δεν έχουμε μπει στο γήθιο. Και πηγαίνουμε τώρα. Θα μετρήσετε την πλατεία εκεί που ξεκινήσαμε. Ναι, πηγαίνουμε τώρα με ταχύτητες που είναι νόμιμες, έτσι. Δεν πρέπει να. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν άλλοι που πάνε πιο γρήγορα. Αλλά παράνομα, ο νόμος είναι νόμος για όλους, φαντάζομαι. Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που υπερβαίνουν τον νόμο. Έχουμε κάνει 8 λεπτά και μπαίνουμε τώρα μόλις στο γήθιο από την παράκαμψη του Ακούμαρου. Να σας ενημερώσω ότι αν ερχόσασταν από το Μαυροβούνι για να έρθετε στο γραφείο σας, χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδρομή, θα κάναμε περίπου 11 λεπτά για να φτάσετε στο γραφείο. 1,5 λεπτά είναι η σχεδιακή διαδρομή. Ναι. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τα 10 λεπτά. Δείχνει και 41, ενώ ήμασταν εκεί πάνω και 30. Το ζήτημα κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είναι τα 10 λεπτά μόνο. Για μένα είναι η επικινδυνότητα του δρόμου που διανύσαμε. Μάλιστα. Να φανταστείτε ότι έρχονται και νεαροί με μηχανάκια, νυχτερινές ώρες, που ενδεχομένως να έχουν πει κανένα ποτό. Είδατε ότι έχει χωρίς μπάρες, γκρεμούς εκεί και τα λοιπά. Περάσαμε και θα τα δείξει η καμερά σας τώρα. Αυτή είναι και, εκεί έγινε και η μεγάλη μας ανησυχία. Τα 10 λεπτά είναι πολύτιμος χρόνος για τα 11, αλλά δεν είναι το πρωτεύον. Εμείς θα δείξουμε ούτως ή άλλως τη διαδρομή. Ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει τι είναι ασφαλές και τι όχι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί θα σας επαναλαμβάνω πάλι ότι αναδείξατε ή προσπαθήσατε να αναδείξετε ένα μέγα ζήτημα για τον τόπο μας. Κύριε Μιχαλολιάκο, με το χέρι στην καρδιά, θέλουμε να γίνει πεζοδρόμηση γενικά στο Γήθιο? Με το χέρι στην καρδιά και με ειλικρίνεια, θέλουμε και το θέλουμε με πάθος να γίνει ό,τι βελτιώνει τον τόπο, την ανάπτυξή του και την επισκεψιμότητά του. Το συγκεκριμένο μέτρο όχι μόνο δεν βελτιώνει, αλλά ταλαιπωρεί και δεν συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Θέλω να με επιτρέψετε να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Στην απόφαση της ποιότητας ζωής προτείνονται εναλλακτικοί δρόμοι. Οι δρόμοι που προαναφέρατε, συν ο δρόμος του Ακούμαρου, ο δασικός δρόμος δηλαδή, που συνδέει το νεκροταφείο με το Μαυροβούνι και τον οποίο τον έκλεισε το δασαρχείο. Είδαμε τώρα, στην απόφαση, λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό. Μόλις τώρα βλέπουμε και στα πλάνα μας ένα όχημα του δασαρχείου, το οποίο έχει σταματήσει την κυκλοφορία προς αυτή την οδό. Έχει κλείσει αυτός ο δρόμος. Ενώ όμως η απόφαση τον επικαλείται. Τον επικαλείται ως εναλλακτική λύση. Μάλιστα. Και αφού έκλεισε ο δρόμος, ούτε γάτα ούτε σιλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά εδώ το θλιβερό είναι ότι ενώ η απόφαση της περιφέρειας είναι ρητή και κατηγορηματική, βλέπουμε να μην υδρώνει αυτή τους. Ποιανών? Της δημοτικής αρχής, αλλά φοβάμαι και τις αποκεντρωμένες. Θεωρούμε τώρα ότι μετά από αυτή την αλληλογραφία που έχει φτάσει και έχει δημοσιευθεί κιόλας, ότι η απόφαση και αν θα σταματήσει αυτό ή πώς θα αλλάξει είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Όχι στο Δήμο. Ο Δήμος πήρε την απόφαση και τη στηρίζει. Ναι. Βεβαίως δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Έχουμε κάνει μηνυτήρες αναφορές. Μάλιστα. Έχουμε κάνει διαβήματα. Έχουμε φτάσει μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού σας. Διότι θεωρούμε ότι βλάπτεται με αυτή την ενέργεια το Γήθιο. Εάν είχαμε εκτιμήσει ότι ο τόπος ωφελείται ή ότι δεν βλάπτεται, αν θέλετε ακόμη, γιατί έχει δικαίωμα η Δημοτική Αρχή να πειραματίζεται. Θα το είχαμε ανοιχτεί. Να δούμε πώς βλάπτει όμως αυτή η απόφαση. Δηλαδή, ο μόνιμος κάτοικος της περιοχής αυτής, του κομματιού αυτού, που μπορεί πόσο είναι, 200, 300, 400 μέτρα, εν πάση περιπτώσει δεν το μετρήσαμε, οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους.
Οι υπόλοιποι, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, αν κάποιος είναι κοντά στο Δημαρχείο, δεν μπορεί να περάσει από εκεί. Ε? Αν έχω καταλάβει καλά. Οι μόνοι κάτι μπορούν, αλλά ξέρετε, έχει συμβεί και το εξής. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχει επιτραπεί να παραθέτουν τραπεζοκαθίσματα στο άθλο. Πού θα μαρκάρουν οι μόνοι κάτι. Εννοείται, θα τα δούμε κιόλας αυτά βεβαίως. Ναι, τα τραπεζοκαθίσματα είναι πάνω στον δρόμο. Ναι. Ωραία. Αυτό νομίζω είναι και κοντά στην απόφαση την πανελλαδική που έχουν πάρει προκειμένου να αυξήσουν τα τραπεζοκαθίσματα λόγω κορονοϊού στην εστίαση. Με μία προϋπόθεση όμως. Με τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, όπου εδώ δεν υπάρχει. Α, δεν υπάρχει λέτε. Δεν υπάρχει. Και πώς γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να επεμβαίνει η αστυνομία. Είδατε εσείς την μικροπεριοδία που κάναμε, είδατε κανένα αστυνομικό όργανο ή μόνο εργαζόμενος του Δήμου με τα φωσφορούχα γυλαίκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε κάποια αστυνομικά όργανα, είδαμε μόνο ανθρώπους. Εσείς τι λέτε, μπορούν οι εργαζόμενοι του Δήμου, ως έμπειρος δημοσιογράφος, μπορούν οι εργαζόμενοι του Δήμου να είναι ρυθμιστές της κυκλοφορίας μιας πόλης όπως είναι το Κέφυρο? Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό, δεν ξέρω τι εκπαίδευση έχουν. Θεωρώ πως όχι. Ότι είναι, οι ειδικότητες είναι προσωπικό πολιτικής προστασίας, οδηγία απορριμματοφόρων, μηδαγό, εργάτες και ενδεχομένως και πάλι. Τι εκπαίδευση μπορεί να έχουν? Εσείς γνωρίζετε καλύτερα, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Ακούστε, στους Δήμους μια τέτοια αρμοδιότητα θα μπορούσε να έχει η Δημοτική Αστυνομία. Mm-hmm. Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου μας αποτελείται από ένα άτομο. Μάλιστα. Και το οποίο βρίσκεται στην αεροπορία. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι. Έχει μετατραπεί, και το λέω με λύπη αυτό, ένα ικανό αριθμό προσωπικού mm-hmm. σε τροχονόμους. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι για να στηριχτεί τελικά η απόφαση ώστε να συνεχίσει να είναι πεζόδρομος αυτή η περιοχή, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει κάποιο ισοδύναμο, λέγεται, στην τεχνική υπηρεσία. Νομίζω λέγεται κάποια ισοδύναμη οδός, η οποία ισοδύναμη οδός θα... από αυτή θα περνούν τα οχήματα ανεμπόδιστα από το ένα σημείο στο άλλο. Υπάρχει τέτοια ισοδύναμη οδός? Νομίζω ότι έχετε πλέον ιδία να τηρήσετε ότι δεν υπάρχει, όχι μόνο ισοδύναμη, δεν υπάρχει ούτε ένας δρόμος που σχετικά να γίνεται με στοιχειοδός κυκλοφορία. Μάλιστα. Που να μπορεί η κυκλοφορία να γίνεται ακίνδυνα. Είδατε. Οι πολίτες τι σας λένε δηλαδή γι' αυτό? Θεωρώ ότι η συντριπτή πλειοψηφία των πολιτών είναι όχι μόνο αντίθετη, αλλά είναι και αγανακτισμένη. Μάλιστα. Και θέλω να σας παρακαλέσω να κάνετε μία έρευνα για να διαπιστώσετε έτσι, την κοινή γνώμη τι λέει. Όχι μόνο στο κομμάτι εκεί, αλλά και στο υπόλοιπο Κήθη, έτσι. Γι' αυτό ήρθαμε. Είναι Τετάρτη σήμερα βεβαίως. Δεν είναι μέρα αιχμής, αλλά αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε να δούμε κι εμείς από κοντά τι είναι πια αυτοί οι πεζοδρόμες, οι οποίοι άλλοι είναι υπέρ και άλλοι είναι κατά και έχει δημιουργήσει τέτοιο θέμα στο Κήθιο. Κύριε Μιχαλολιάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θερμά σας ευχαριστώ που ασχολείστε με τα ζητήματα του τόπου μας και μάλιστα σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία όπου ο τόπος έχει ανάγκη την εύρυθμη λειτουργία του, αν μη τι άλλο. A lot of soul.